Οι ενορίες της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως διηγούνται την ιστορία τους. Μια εκπομπή γνωριμίας με τις ενορίες της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως μέσα από αφηγήσεις ενορητών. Μια εκπομπή που φιλοδοξεί να μας γνωρίσει και να μας φέρει πιο κοντά στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας. Συντονίζει και παρουσιάζει ο πατήρ Θεολόγος Κωστάκης, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως. Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης, σας χαιρετούμε και σας ευχόμαστε η χάρη του Χριστού και η πρεσβεία και η μεσητεία της Παναγίας μας να είναι κοντά σας. Ο σημερινός μας σταθμός θα γίνει στον Απαλό, στο όμορφο προάστιο της Αλεξανδρούπολης. Ο Απαλός είναι οικισμός και χωριό που απέχει 7 χιλιόμετρα από την Αλεξανδρούπολη και βρίσκεται ανατολικά της. Διασχίζεται στη μέση του ακριβώς από την κεντρική οδική αρτηρία που ενώνει την πρωτεύουσα του νομού Εύρου, την Αλεξανδρούπολη, με τις Σφαίρες, τους Κήπους, την Τουρκία και την Ορεστιάδα. Στα όρια του οικισμού του Απαλού βρίσκεται το Διεθνές Αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Δημόκρητος βρίσκεται σε απόσταση 7 χιλιόμετρων από το κέντρο της Αλεξανδρούπολης, πρωτεύουσας του νομού Εύρου. Η πρόσβαση στο αεροδρόμιο γίνεται μέσω της Εθνικής Οδού που συνδέει την Ελλάδα με την Τουρκία. Επίσης υπάρχει πρόσβαση και μέσω της Εγνατίας Οδού. Ο αερολιμένας ιδρύθηκε το 1944. Το 1955 ανακηρύχθηκε διεθνής. Το 1975 κατασκευάστηκε η υπάρχουσα υποδομή σε κτίρια και διάδρομο, ενώ τα τελευταία χρόνια ανακατασκευάστηκαν τα κτίρια και έγιναν προσθήκες στο κτηριακό συγκρότημα του αεροδρομίου. Το αεροδρόμιο πήρε το προσωνύμιο Δημόκρητος προς τιμήν του αρχαίου φιλοσόφου που γεννήθηκε στα Άβδυρα. Είναι ένα μέσης δυναμικότητας αεροδρόμιο σε σχέση με διενέργεια πτήσεων και διακίνηση επιβατών. Η ενορία του Απαλού είναι η κοίμηση της Θεοτόκου, με τον ομώνυμο ναό της να βρίσκεται χτισμένος στο κέντρο περίπου του βορείου μέρους του χωριού, δηλαδή του μέρους που είναι πάνω από τον κεντρικό δρόμο. Για να μιλήσουμε για το όμορφο προάστιο της Αλεξανδρούπολης στον Απαλό και για την ενορία του, έχουμε προσκαλέσει σήμερα στο στούντιο του σταθμού μας τους δύο εφημερίους της ενορίας, τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Αναστάσιο Αλεξίου, ο οποίος είναι και διευθυντής ως εκπαιδευτικός και δάσκαλος του Δημοτικού Σχολείου του Απαλού, και τον ιερέα εφημέριο της ενορίας πατέρα Χρυσοβαλάντη Καραγιανόπουλο. Επίσης έχουμε κοντά μας τον κύριο Αλέξανδρο Κυριαζίδη, παλαιό ψάλτη της ενορίας. Σας καλωσορίζουμε όλους στην εκπομπή μας. Πατέρες, ζητάμε τις ευχές σας. Πάτερ Αναστάσια. Κι εγώ, Πάτερ, χαίρομαι που είμαι εδώ έτσι και θα δοθεί αυτή η ευκαιρία να πούμε κάποια στοιχεία για την ενορία μας προς τους ακροατές της συχνότητας του σταθμού της Μητροπόλεως μας. Πάτερ Σοβαλάντη, σας καλωσορίζουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε για να πούμε για το χωριό και για την ενορία μας. Πριν να ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι της ιστορίας αλλά και της σημερινής πραγματικότητας γύρω από τον Απαλό και την ενορία του, επιτρέψτε μου να παρουσιάσω ένα βιβλίο το οποίο έφερε ερχόμενος στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού ο πατήρ Αναστάσιος, ένα βιβλίο το οποίο αποτελεί έκδοση του Δημοτικού Σχολείου του Απαλού και όπως εκείνος μας είπε πριν από λίγο, εκδόθηκε το 2014 και δεν είναι τίποτε άλλο το περιεχόμενό του από τις εργασίες των μαθητών και των μαθητριών της τρίτης και της τετάρτης τάξης του Εξαθεσίου Δημοτικού Σχολείου Απαλού. Το βιβλίο επιγράφεται σκαλίζοντας την ιστορία του Απαλού και εκδόθηκε στον Απαλό το 2014 με ένα πολύ ωραίο
εξώφυλλο και οπισθόφυλλο, και τα δύο, και το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο, αποτελούν ζωγραφιές από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου. Επιτρέψτε μου, πριν να ξεκινήσουμε να λέμε για τον απαλό, να σας διαβάσω την πρώτη σελίδα που επιγράφεται, του βιβλίου που επιγράφεται αντί προλόγου, και στην οποία σελίδα υπάρχει ένα ποίημα του κυρίου Αλέξανδρου Κυριαζίδη, ένα ποίημα που αφορά στην Θράκη. Υμνή, υμνολογεί την περιοχή της Θράκης με την ευρύτερη έννοια. Την Θράκη την δυτική, την Θράκη την ανατολική, αλλά και την Θράκη την βόρεια. Θράκη τρισένδοξη του χθες, του σήμερα παντοτινή, δέντρο μυριόχρονο που οι ρίζες χάνονται μες στην αχλή, γη των ημίθεων, γη των ηρώων και των θεών, Θράκη των θρύλων, γένα τορφέα και των νυμφών, το κάστρο είσαι του βορρά που ουρανούς τ' αγγίζει, το σταυροδρόμι των λαών σ' ανατολή και δύση. Της Θράκης όλα τα βουνά, οι κάμποι, τα λαγκάδια, χίλιες φορές έχουν σκαφτεί οι πέτρες και το χώμα, και άλλες τόσες στις πηγές σμίξαν νερό και αίμα. Θράκη, ηρώων πάνθεων, δάδα του 21, από τη Σένου τα νερά, στις Στράντζας τα Μπαλκάνια, και από την Αντριανούπολη μέχρι το Άγιο Όρος, χιλιάδες Θράκες φιλικοί και ιερολοχίτες παλέψανε σαν τα θεριά παντού βορρά και νότο, Αντάμα μέχρι το Μοριά, τη Ρούμελη, το Σούλι, τη Λευτεριά χαρίζοντας το φως του 21. Για λόγους άλλους 100 επέπρωτο να ζήσει η Θράκη κάτω από τη σκλαβιά και τον κατακτητή. Ξανά αγώνες άνηση, δεινά, ταλαιπωρίες, πόλεμοι και κινήματα, επιβουλές και πάθη, παγκόσμιοι, βαλκανικοί, διωγμοί κομιτατζίδων, καταπιέσεις, προσφυγιά, βορρά εχθρών και φίλων. Άλλοι ζητούσαν μάταια την πίστη σου να αλλάξεις, κι άλλοι να σε ελληνική, ο Θράκη μου, να πάψεις. Βαρύς στο διάβα και σκληρός της Λευτεριάς ο δρόμος, μανά, αγέρας φύσηξε και εδώ της Λευτεριάς, το Μάη στις 14, στα 1920, της Θράκης σπάσαν τα δεσμά, με ελεύθερα τα χέρια, κομματιασμένοι από το σπαθί των διεκδικητών. Κύριε Αλέκο, να ξεκινήσουμε από σας. Χαιρόμαστε που είσαστε κοντά μας. Από τη συζήτηση που είχαμε μαζί πριν από την ηχογράφηση της εκπομπής μας, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι είστε μια κινητή βιβλιοθήκη σχετικά με τα θέματα που αφορούν την ευρύτερη ελληνική ιστορία, την ιστορία της Θράκης, αλλά και την ιστορία του χωριού σας, του Απαλού. Θεωρώ ότι είστε κάτοικος, αλλά και ότι κατάγεστε από τον Απαλό. Ακούσαμε το όμορφο ποίημα, το οποίο πολύ ωραία απέδωσε η ποιητική σας φλέβα και η γραφίδα του ποιητού Αλέκου Κυριαζίδη, και θέλουμε να μας πείτε περισσότερα για τον Απαλό. Δεδομένου ότι μέσα στο βιβλίο που εξέδωσε το Δημοτικό Σχολείο Απαλού, τα παιδιά προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία για την ιστορία του Απαλού, ήρθαν και σας βρήκαν και σας πήραν πολλές συνεντεύξεις, και θεωρούνται μέσα στο βιβλίο οι δικές σας συμμαρτυρίες ως πολύτιμες πηγές για την ιστορία του Απαλού. Σας παρακαλώ πολύ, θέλω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να μας πείτε την ιστορία του Απαλού. Πρώτα απ' όλα να μας πείτε
αν είναι ένα παλιό θρακικό χωριό ή αν είναι ένα χωριό στο οποίο σήμερα κατοικούν απόγονοι προσφύγων. Σας καλημερίζω, πατέρα θεολόγε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Πράγματι, έχω εντρυφήσει πάρα πολύ και στην θρακική νεότερα ή παλαιότερη ιστορία, αλλά και ιδιαίτερα σε αυτόν τον οικισμό που φέρει το όνομα σήμερα Παλός, το παλιό του ήταν ο Μπαλάρ. Εύχομαι να πάνε όλα κατευχήν. Μέχρι πότε ονομαζόταν ο οικισμός ο Μπαλάρ και από πότε και μετά ονομάστηκε Απαλός? Γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε, διότι το 1920-21 ο τότε νομάρχης Ανδριανοπόλεως, ο οποίος, στον οποίον ανήκε η περιοχή διοικητικά μέχρι και την Ροδόπη, στα όρια του Ροδόπη Εύρου εδώ και μέχρι το Τσατάλτζα που λέμε σήμερα στην Τουρκία, όλα αυτά τα χωριά ανήκανε στην ευρύτερη περιοχή αυτού του νομάρχη διοικητικά, και μάλιστα ο ίδιος από τα τουρκικά ονόματα που είχαν τότε όλα τα χωριά της ανατολικής αυτής περιοχής από τον Εύρο μέχρι και τον Εύρο, τον νομό, δηλαδή το δυτικά του, του σημερινό νομό Εύρου, με απόφαση της κυβερνήσεως έχουν αλλάξει από τουρκικά σε ελληνικά και τα τοπονύμια αλλά και τα χωριά. Μάλιστα. Οι απαλιώτες είναι αυτόχθονοι θρακιώτες ή είναι μετανάστες, πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη ή από κάπου αλλού? Ο Απαλός δεν ήταν ένα χωριό, το Ομπαλάρ ήταν ένας πάρα πολύ μικρός οικισμός, ο οποίος κατοικούνταν από Τούρκους. Από Τούρκους. Οι δικοί μας δηλαδή ήταν όλοι πέραν του ποταμού Εύρου, από την Ανατολική Θράκη. Ο Απαλός κατοικήθηκε, είπαμε ότι μετά την μετονομασία του ονομάστηκε Απαλός, που σημαίνει, γιατί τουρκικά ο Μπαλάρ θα πει περίπου ομφαλός, και επειδή η θέση του είναι στις παριές, ας πούμε, των υψίπεδων γύρω γύρω κλπ, ήταν σαν, και μάλιστα ήταν μια δίωδος, ένα πέρασμα από εκεί, και σαν ομφαλός με όλες τις έννοιες και του γεωγραφικού χώρου αλλά και της διάβασης της υποχρεωτικής αναγκαστικής, δώσαν το όνομα τότε Απαλός, όπως και το διπλανό χωριό, ας πούμε, το Σαϊνάρ που το λέγανε Άνθια, όπως το Κιόστιλι που το λέγανε, που το λέμε Αγράντια, για μη, δεν είναι της ημέρας τώρα να πούμε, εκτός από τη Μαΐστρο, η οποία δεν υπήρχε οικισμός και το όνομά της δόθηκε μια και έξω, δηλαδή όταν από την Μαΐστρο της Ανατολικής Θράκης ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί, της Ένου δηλαδή, ήρθαν και κατοικήσαν εκεί, πήραν και το όνομα. Με δυσυπόστατο ναό τότε, Αγίου Γεωργίου και Αγίας Μαρίνας. Μας λέτε λοιπόν ότι με την ανταλλαγή των πληθυσμών έφυγαν από τον Απαλό οι μουσουλμάνοι κάτοικοι επί Οθωμανικής περίοδου και ήρθαν μετά από λίγο και εγκατεστάθηκαν πρόσφυγες Έλληνες της Ανατολικής Θράκης. Δεν θα έλεγα, πατέρα θεολόγε, με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Ήρθαν λίγο βία πρώτης ανταλλαγής των πληθυσμών. Ήρθαν φυσικά και κάποιοι, αλλά εγώ θα έλεγα τουλάχιστον το 95% και είναι, διότι η συνθήκη της ανταλλαγής των πληθυσμών στη δική λεγόμενη της Λοζάνης έγινε το 23. Οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν το 22. Ήρθαν δηλαδή μετά τη συνθήκη των Μουδανιών. Μάλιστα. Όταν εκεί οι Αγγλογάλοι, οι Ιταλοί, οι Τούρκοι φωνάξανε και τον Μαζαράκη τον δικό μας, προκειμένου να γίνει μια ειρήνευση πια στην περιοχή μετά από την καταστροφή τη γνωστή, ας πούμε, του 22 εκεί στην αυτήν κάτω, Σμύρνη κλπ, είπαν περί καταπαύσεως του πυρός και ειρήνης, ειρήνη, να δημιουργηθεί ειρήνη, καταπαύσεως, να καταπαύσουν όλα τα δεινά και να σταματήσει ο διωγμός και λοιπά, το ένα και λοιπά, ειρήνη. Ήρθαν και κάναν τη συνθήκη τη λεγόμενη των Μουδανιών. Όμως εκεί προδόθηκε
η πλευρά η δικιά μας, διότι ενώ περίμεναν, ενώ ο Μαζαράκης πήγε με, θα έλεγα, με πολύ δυσαρέσκεια εκεί, διότι μετά από την έκβαση του Μικρασιατικού, παρά αυτά πήγε κατ' εντολή του Πρωθυπουργού, πήγε, αλλά αυτοί είχαν παίξει ένα παιχνίδι. Να σκεφτείτε ότι πήγε με ελληνικό πλοίο, το οποίο δεν το αφήσε να περάσει από τα στενά, διότι ο Τούρκος είπε ότι δεν θέλουμε του λοιπού να περάσει ελληνικό πλοίο από εδώ, και τον πήρανε σε ένα το οποίο ήταν κατασχημένο, θα λέγα, πάλι ελληνικό πλοίο. Λοιπόν, τον ανεβάσανε εκεί και πήγανε στα Μουδανιά, όπου εκεί ήταν όλοι οι εκπρόσωποι των προαναφερθέντων χωρών, των μεγάλων δυνάμεων. Ναι, των δυνάμεων της Αντάν και λοιπά τότε, που λεγόταν, και με τον Γάλλο. Το Γάλλο τον ήταν ο Σαρπί, ο οποίος εκπροσωπούσε εδώ και τη διασυμμαχική διοίκηση και λοιπά, της τοπικής διοίκησης αυτής της Θράκης της λεγόμενης, η οποία απαρτίζονταν και από δημογεροντία, να την πούμε, από Τούρκους, από μουσουλμάνους, από Βούλγαρους, από Έλληνες και από ένα Φραγκολεβαντίνο. Λοιπόν, πήγε αυτός ως εκπρόσωπος της Γαλλίας εκεί, αλλά αυτός είχε σχέδια. Όταν διαβάσανε, αυτοί τα είχαν όλα ταιριαγμένα. Εσείς θα φύγετε εντός 40 ημερών, Έλληνες της Ανατολικής Θράκης, θα έχετε φύγει, θα έχετε περάσει το ποτάμι σε 40 μέρες, λέει η συνθήκη, και θα αναλάβουν η γαλλική δύναμη, προκειμένου να μην έρθουν σε προστριβές οι διοχθέντες χριστιανοί Έλληνες από τους Τούρκους, οι οποίοι θα κατελάμβανουν τα σπίτια τους. Λοιπόν, εμείς θα τα παραλαμβάνουμε και θα τα δίνουμε εμείς τους Τούρκους, εμείς οι Γάλλοι. Αυτό ήταν μια μεγάλη προδοσία. Αυτός όμως είχε ένα άλλο σκοπό, όπως απεδείχθηκε τότε. Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο Κλεμανσό, πήρε χαμπάρι τα σχέδιά του, στεναχωρέθηκε γι' αυτό, διότι αυτός ήθελε να κάνει εδώ ένα καντόνι. Αυτή τη Θράκη να την κάνει καντόνι γαλλικής διοίκησης και να είναι αυτός ο διοικητής. Το πήρε χαμπάρι, τέλος πάντων, και μετά με διαβουλεύσεις με Βενιζέλο κλπ. Έγινε αυτό που έγινε, η απελευθέρωση και τον. Όμως, για να έρθουμε στο προηγούμενο, οι άνθρωποι αυτοί μέσα 40 μέρες, εκών άκων, ήταν και η χρονιά εκείνη, η πιο βροχερή χρονιά του αιώνα. Μέσα στις λάσπες, στα νερά, στις βροχές, στην ταλαιπωρία, στις κακουχίες, από όλα τα μέρη της Ανατολικής Θράκης, έπρεπε να έχουν περάσει τα σύνορα. Και αυτοί τώρα με όποιο τρόπο μπόρεσαν, άλλοι με σιδηρόδρομο, ό,τι υπήρχε από την Αδριανούπολη, ξέρω εγώ, άλλοι με τα αμαξιτά, με τα κάρα τους, με τα υποζύγια κλπ, με τα πόδια, περάσανε και μείνανε στα πρώτα χωριά εκεί, Λαγινά και προς το Σουφλί, όλα τα παρέβρια. Μείνανε εκεί να περάσει ο χειμώνας. Και άλλοι άρχισαν να εμφανίζονται, λέω τώρα, άρχισαν να εμφανίζονται οι άνθρωποι αυτοί. Μόλις άρχισε ο καιρός να στρώνει, άρχισε ο καιρός αυτός να άρχισε να έρχονται στα όλα τα χωριά αυτά, άλλοι να πηγαίνουν πιο κάτω, άλλοι έμειναν στον Απαλό, άλλοι, ο καθένας για τους διαφόρους λόγους. Αυτοί που τελικά κατέληξαν στον Απαλό, από ποιες περιοχές είχαν ξεκινήσει? Επιλογή τους δεν ήταν ο Απαλός, αλλά ήταν, όπως σας είπα προηγουμένως, ο μόνος δρόμος, ο οποίος ήταν αμαξιτός ένας δρόμος, και από εκεί έφερναν οι άνθρωποι, να πούμε, την πραμάτια τους στους εαυτούς τους, στις οικογένειές τους. Άλλοι λοιπόν είτε πέθανε κάποιο ζώο τους και δεν είχαν πώς να συνηθίσουν, είτε ήταν πιο κοντά, ήταν ένα χωριό, το Όμπαλαρ, να πάμε εκεί. Άλλος είχε έναν άρρωστο, δεν μπορούσε. Άλλος είχε πεθάνει, είχε και νεκρούς. Λοιπόν, άλλος. Ήρθανε. Αυτοί που ήρθαν, θέλω να πω, δεν ήρθαν ότι με σκοπό εμείς θα πάμε εκεί. Ας πω ότι οι συνθήκες, ναι, οδήγησαν τραγικές, έτσι, ναι, τα πράγματα. Η τραγικότητα των συνθήκων.
οι συνθήκες τους οδήγησαν εκεί και εκεί οι άνθρωποι αυτοί ξαποστάσαν και σιγά σιγά μείναν, διότι στην αρχή ήταν πολύ λίγες οικογένειες, είχαν έρθει και μάλιστα τότε ήταν και 7-8 σπίτια τουρκικά, διότι οι Τούρκοι είχαν φύγει. Είχαν φύγει από τον πρώτο παγκόσμιο ακόμα, είχαν φύγει και είχαν, όπως μου έλεγε και τελευταία κάποιος, ο τελευταίος επιζών της εποχής, μου είχε πει ότι ήδη και από καΐδια ακόμα καίγαν ακόμα κάποια. Οι άνθρωποι αυτοί, θέλω να πω ότι ποιοι ήταν αυτοί. Αυτοί ήταν οι οποίοι ξεκινούσαν να πάνε, είχαν και κάποιους συγγενείς εργό σε κάποια άλλα χωριά, ροδόπηξαν, πάμε δράμα και κλπ. Αλλά μέναν εδώ, οι περισσότεροι από τα χωριά τώρα. Οι περισσότεροι ήταν από τα χωριά της, γύρω από τις 40 εκκλησίες. Ήταν η Πέτρα, ο Σκοπός, ο Σκόπελος, λοιπόν, η Γένα, τα χωριά, Αδριανούπολη. Μετά ήταν αυτή από την περιοχή εδώ κάτω της Κεσάνης, το Σιμιτλί εδώ της Κεσάνης, είχε και από την Μακρά Γέφυρα, είχε και κάποιους οι οποίοι ήταν και οι Αρβανίτες από το Ζαλούφι, ήταν και οι Αρβανίτες. Θέλω να πω ότι περισσότεροι θα έλεγα από 14 χωριά θα ήταν, αλλά ήταν μερικοί από το Ισίσκιο, ξέρω εγώ, ήταν κάνα δυο, τώρα δεν τους μετράμε αυτούς. Ήταν 14 με 15 χωριά, αλλά τα πιο βαρβάτα ήταν τα 10, ας πούμε, οι οποίοι οικιστήκαν, χτίσαν, έμειναν, διέμειναν, ο ένας κοντά στον άλλον, καταλαβαίνετε, ας πούμε, διότι μπορούσαν να συνονοηθούν, μπορούσαν να είχαν την διάλεκτο, διότι άλλοι μεν μιλούσαν τουρκικά. Άλλοι του μιλούσαν μόνο αρβανίτικα, άλλοι μιλούσαν, ξέρω εγώ, μια γλώσσα σαραντακρισιώτικα με ιδιωματισμούς, άλλοι και σανιώτικα με ιδιωματισμούς. Υπήρχε πρόβλημα δε και συνονόησης των ανθρώπων αυτών, φυσικά αυτό προέκυψε μετά από ένα χρόνο, όταν πια συγκεντρωθήκανε οι οικογένειες αυτές και είπαν τώρα, μια εμείς τώρα βρεθήκαμε εδώ, ποιες είμαστε και ποιοι είμαστε, άλλοι με τα τουρκικά τους, άλλοι με το ένα τους, άλλοι με το άλλο, σαν γράμματι άνθρωποι. Κύριε Αλέκο, ποιες ήταν οι πρώτες δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην αρχή οι πρόσφυγες ερχόμενοι στον Απαλό? Δεν θα ήταν ρόδινα τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Τι ρόδινα να ήταν, πατέρα? Οι άνθρωποι αυτοί ήταν ξεριζωμένοι, ήταν αποδιωγμένοι. Να, ό,τι είχαν μέσα στα σακίδια τους, στους τορβάδες τους, αν είχαν κάποιο στάρι, κανένα, ξέρω εγώ ότι. Οι άνθρωποι φυτοζωούσαν, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι περούσαν τα πάνδυνα προκειμένου να επιβιώσουν, διότι άρχισε να πέφτει και η αρρώστια από την πείνα, ο λοιμός. Ήταν καταστάσεις οι οποίες, ας πούμε, εντάξει, η Αλεξανδρούπολη που πηγαίναν οι πόλοι, το Δεδέαγάτς που λέγαμε, τότε δεν είχε ακόμα γέφυρα κλπ. Και πηγαίναν τη σιδηροδρομική γραμμή. Υπήρχαν όμως κάτοικοι στην Αλεξανδρούπολη, υπήρχαν Αλεξανδρούπολίτες. Υπήρχαν οι Αλεξανδρούπολοι, ήταν Αλεξανδρούπολοι. Πώς τους συμπεριφέρθηκαν οι Αλεξανδρούπολοι, τους αγκάλιασαν? Με το χειρότερο τρόπο. Γιατί εγώ γιατί? Τώρα παιδί, γιατί κοιτάξτε, άλλους τους λέγανε ότι είναι Βούλγαροι, άλλοι ότι είναι Τούρκοι, άλλοι δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει, υπήρχε μια κάστα τότε της Αλεξανδρουπολιτών, δεν τους δεχόταν. Εγώ παιδί, γιατί είμαι γεννημένος το 1940, ερχόμουν με τον παππού μου, τον Μακαρίτη, ας πούμε, ερχόμουν με το κάρο και αφού ήθελε άδεια για να μπει στην πόλη, γιατί στα πρώτα χρόνια δεν μπορούσαν να μπουν και αυτοί, γιατί δεν υπήρχε καν γέφυρα. Πηγαίναν από τη σιδηροδρομική γραμμή από πάνω, περπατούσαν για να μπουν μέσα στην πόλη για να πάρουν τα απαραίτητα, ό,τι μπορούσαν να πάρουν. Δεν τους δέχτηκαν και οι άνθρωποι αυτοί είχαν μια γελάδα, μια βουβάλα, ένα ξερογωτή, λίγο βούτυρο, πηγαίναν και με τα πόδια το πουλούσαν στους τότε τσορμπατζίδες της πόλης, ας πούμε, τα ονόματα να μην τα αναφέρομαι τώρα, οι οποίοι, είπαμε, δεν τους καλοδέχτηκαν τους πρόσφυγες. Ήταν αρνητικοί. Με την πάροδο του χρόνου αυτό το πράγμα εξομαλύνθηκε, δηλαδή οι σχέσεις διορθώθηκαν από ένα σημείο και πέρα? Πέρασαν πολλά χρόνια, γιατί εγώ, επειδή έκανα και πολλές διασταυρώσεις, ας πούμε, μαρτυριών, οι άνθρωποι αυτοί ήταν απομονωμένοι, εντελώς. Ό,τι μπορούσαν από μόνοι τους, ας πούμε, να κάνουν, να κάνανε. Και να σας πω τώρα το διοικητικό μέρος, στο δεύτερο χρόνο λέει, ρε παιδιά, χρειαζόμαστε ένα σχολείο, μια εκκλησία, χριστιανοί είμαστε,
και βρήκανε μια μικρή αχυρώνα, 4x8 περίπου ήταν, και την κάνανε εκκλησία. Πήγαν και πήραν από τις συνδρομικές γραμμές και είναι τα ταμπών που συγκρούνται τα τρένα. Ναι, ναι. Ένα τέτοιο ταμπών το κρεμάσανε απ' έξω. Για και σήμαντρο. Το χτυπούσαν αυτό. Εγώ θυμάμαι και παιδί σχολείου που πήγαινε, ακόμα υπήρχε αυτό. Για σήμαντρο, ναι. Ήταν ένας, ο πρώτος ιερέας ήταν ένας ιερομόναχος, ο οποίος δεν έζησε πολλά χρόνια ο άνθρωπος και αυτός ταλαιπωρημένος ήταν. Ο οποίος ήρθε και εκείνος ως πρόσφυγας. Και αυτός ήρθε, ναι, εκεί ως πρόσφυγας, ιερωμένος αρχιμαντρίτης, ο οποίος έμεινε κάποια χρόνια, ας πούμε, έζησε κάποια χρόνια, έως εξεδίμησε προς Κύριον. Μαζί με την εκκλησία φτιάξανε και σχολείο. Σχολείο είχε ένας Μητρογίδης, Μπαρμπαθόδωρος, Θεός χωρέστον, είχε ένα σπίτι από δύο δωμάτια. Και λέει, εγώ όταν το δωμάτιο θα το δώσω για να το κάνουν σχολείο. Ακόμα και σήμερα μου λέει ο γιος, το οποίος πια δεν έχει... Πόσο μεγάλο ήταν αυτό το δωμάτιο. Λοιπόν, τώρα μου λέει ακόμα και... Όταν με έλεγε ο μπαμπάς μου, ακόμα και σήμερα το λέγαμε, λέει, ως προθές, στο σχολείο, ποιο δωμάτιο, στο σχολείο. Λοιπόν, εκεί τώρα και πόσα παιδιά ήταν τώρα. Με έλεγαν 6-7 παιδιά, 8, ξυπόλυτα εντωμεταξύ. Υπήρχε μια φωτογραφία η οποία δυστυχώς έπεσε σε χέρια που δεν κρατήθηκαν. Ήταν η μάνα μου, ήταν οι γονείς μας κλπ. Να τα βλέπεις, ας πούμε, ταλέπορα παιδάκια, αυτά ξυπόλυτα. Αρακέντητα και αρακέντητα κλπ. Ήρθε και φέρανε και κάποιο δάσκαλο, μετά μια δασκάλα, ο Χαρακούσης ήρθε μετά, ένας ο οποίος έκανε 2-3 χρόνια εκεί. Πολλοί περάσαν δάσκαλοι, άμα τους πω είναι πάρα πολλοί. Να μην πόσα χρόνια περίπου λειτουργήσε το σχολείο? Αυτό εκεί δύο χρονιές. Μάλιστα. Μετά έφυγε από εκεί και έγινε, που είναι η εκκλησία σήμερα, ναι. Από τον αντίπερα χώρο, εκεί υπήρχε μια αχυρώνα πάλι. Εκεί έγινε για 3-4 χρόνια. Έγιναν εκλογές και πώς μου έλεγε κάποιος Μακαρίτης, που είχε ισχυρή μνήμη, πέρασε ένας υποψήφιος βουλευτής, ο οποίος είπε, αν με βοηθήσετε, θα σας δώσω λεφτά να κάνετε σχολείο και εκκλησία. Εμείς, λέει, δεν πιστεύουμε ότι ξέραμε, λέει, και από τα πράγματα. Τέλος πάντων, αφού μόνος που είχε έρθει ήταν, λέει, τον ψηφίσαμε. Και ότω θαύματος έδωσε ένα ποσό, μετά μας θυμήθηκε και κάναμε και το τζαμί που ήταν αυτό το, η εκκλησία μας πιο παλιά, ήταν τζαμί ερυπωμένο, με σκεπή, εγώ το θυμάμαι το τζαμί αυτό. Κάνανε τη σκεπή του, κάνανε τα εγγένεια, ξέρω εγώ, τα θυρανίξια της εκκλησίας. Μετά κάναν δίπλα το σχολείο με τα λεφτά αυτά που έδωσε αυτός ο Θεός χωρέστον και αυτόν τον άνθρωπο, τον βουλευτή. Λοιπόν, και σιγά σιγά έγινε το σχολείο εκεί και άρχισαν να πηγαίνουν. Η γλώσσα δεν είχε καθιερωθεί να ομιλείται η τουρκική. Γιατί, όπως σας προανέφερα, οι άνθρωποι μιλούσαν άλλοι διαλεκτισμούς, οι οποίοι ήταν μη κατανοητοί. Άλλοι τουρκικά, άλλοι με μισοτούρκικα, μισοελληνικά, ακαταλαβίστικα. Και όπως σας είπα και από το Ζαλούφι που ήταν οι Αρβανιτάδες, αυτοί δεν ήξεραν και καθόλου ελληνικά. Αλλά είχε και κάποιες οικογένειες που μιλούσαν μόνο βουλγάρικα. Και επειδή θα τα βρίσκανε λίγο εκεί κατά 70-80% να συνοηθούν, πιάσανε και καθιερώσανε την τουρκική γλώσσα μέχρι τα παιδάκια να αρχίσουν στα σχολεία να βγάζουν τα φιντάνια. Κύριε Αλέκο, η κρατική μέρημνα για τα προβλήματα των προσφύγων από την Ανατολική Θράκη που κατοίκησαν στον Απαλό, ποια ήταν? Υπήρξε κρατική μέρημνα? Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν και ρώτησαν τους απαλιώτες, τους πρόσφυγες απαλιώτες, τι θέλετε, σε τι μπορούμε να σας βοηθήσουμε, το κράτος το ελληνικό προσφέρει αυτά, μπορείτε να στηριχθείτε σε αυτά και σε αυτά για να προχωρήσετε?
Θα σας πω συγκεκριμένες μαρτυρίες τώρα, δύο οικογενειών από την Πέτρα της Ανατολικής Τράκης, οι οποίοι είχαν έρθει, είχαν ξεχειμονιάσει, άλλοι στο Σουφλί και άλλοι εκεί στο Λαγινά, και ήρθαν, βρήκανε κάποιους οι οποίοι είχαν καταλάβει τα 8 σπίτια που υπήρχαν εκεί, τα τουρκικά, αλλά και κάποιοι στο υπάρχον τζαμί, στους στίχους του τζαμιού, χτίσανε επικλινείς ψευτοκατοικίες, δηλαδή δυο ντουβάρια, το ένα κουμπάει, να κουμπάει στο τζαμί και λοιπά, και με κάτι κουρελούδες και με κάτι, ξέρω εγώ, γύρω-γύρω από το τζαμί, δηλαδή το είχαν κάνει... Για να στεγαστούν προσωρινά, ναι, και μια τελείως πρόχειρα. Ναι. Τώρα, υπήρχε μια μαρτυρία σιγουριβάσιμη, η οικογένεια του Νικολάου Πετρίδη με τα αδέρφια του, με τα κουνιάδια του, τους Αντωνοπουλαίους που λέω τώρα εγώ, τρεις Αντωνόπουλοι με αδερφή και ένας γαμπρός, λέει τώρα του γαμπρού, του Πετρίδη, ξέρω εγώ, του Πέτρογλου που τον λέγαν, ήρθαν αυτοί εδώ και δεν είχαν που να μείνουν. Εν τω μεταξύ κατέβηκαν, τότε υπήρχε ο επικισμός εδώ. Πάει τώρα αυτός ο Μπαρμπανικόλας, ο Πέτρογλους, πηγαίνει και βλέπει κάποιον γνωστό του, ο οποίος ήταν στις 40 κλησιές. Και αυτός έφυγε φυσικά μετά την αυτήν των Μουδανιών τη συνθήκη και ήταν εδώ στην πόλη. Ένας Αβεσαλόμ ήταν το όνομά του. Αβεσαλέμ, Αβεσαλόμ, κάπως έτσι. Και τον γνώρισε και τον είπε, λέει, άκουσε Νικόλα, το πρώτο, λέει, που μπορώ να σε βοηθήσω είναι να σας δώσω, λέει, πόση οικογένειες είστε εσείς, πες και τους άλλους να έρθουμε να δώσουν κάποιες σκηνές. Αυτοί ήθελαν 4 σκηνές. 4 στρατιωτικές, λέει, τις μεγάλες. Πήραν τις 4 σκηνές, δεν ξέραν να τις χτίσουν. Ο ένας, ο Απόστολος Αντωνόπουλος, ο οποίος είχε υπηρετήσει στον τουρκικό στρατό, ήξερε να στην σκηνή. Και έστησε λοιπόν και για τον Αθανάσιο και για τον Ιωάννη και για τον Νικόλαο οι σκηνές αυτές, και μείναν εκεί στις σκηνές και τους είπε, πού θέλετε να τους εγκαταστήσω? Να συγκαταστήσω εκεί στην περιοχή αυτή, διότι εκεί στα Καμένα, στα αυτά, εκεί στο Όμπαλαρ, την περιοχή και λοιπά που λέμε, διότι αναφέρθηκε προηγουμένως η εκκλησία. Δεν ήταν τότε το χωριό εκεί, ήταν το χωριό, ήταν προς τα μνήματα που πιο πάνω στις Παριές, στις Κίτης. Από εκεί φυσικά πήραν και τις πέτρες από τα παλιόσπιτα εκείνα και από τα τουρκικά μνήματα, και κάνανε τα όποια σπίτια φτιάχνανε τότε. Από εκεί τα παλιόσπιτα τα Καμένα. Αυτός ο Αμπεσαλόμ ήταν, ναι, υπάλληλος του κράτους. Υπάλληλος του κράτους ήταν. Και ήθελε να βοηθήσει, είπανε, ή του υπηκισμού, είπαμε, για. Είναι το υπηκισμού. Ήθελαν να βοηθήσουν τους ερχομένους πρόσφυγες αυτούς. Και μάλιστα να πω και πιο συγκεκριμένα, τους λέει, ακούστε, να σας δώσω, λέει, την περιοχή που είναι από τη Μεγάλη τη Γέφυρα και προς τα δω, στους Μπαξέδες που λέμε. Όχι, λέει, δεν τη θέλουμε. Γιατί, λέει, εμείς έχουμε ζώα, λέει, έχουμε, ξέρω εγώ, θέλουμε, λέει, αν είναι, λέει, προς την Άνθεια το μέρος. Τέλος πάντων, δεν ήταν σοφές οι αποφάσεις τους. Δεχτήκαν το μέρος εκείνο το οποίο, γιατί τους είπε ότι και εδώ είναι, λέει, υπάρχουν, μαζεύονται πολλά νερά. Είναι σαν έλος. Πώς θα μείνετε εκεί κλπ. Κλπ. Μπάσε περιπτώσει, μείναν εκεί και μετά από το 1925 άρχισαν, 24, ήρθαν μηχανικοί, ήρθαν αυτοί, ήρθαν υπό τον Αμπεσαλόμ, έστειλε μηχανικούς κλπ. Να αρχίσουν να κάνουν τα πρώτα σπίτια. Στον Απαλό κρατικά, μέσα σε ένα χρόνο γίναν τα πρώτα σπίτια, τα οποία ήταν και πληνθόκτιστα τα πρώτα, για να αρχίσουν σιγά σιγά να μένουν οι κάτοικοι. Μετά υπήρξε ένα δεύτερο πρόγραμμα, ακόμα διέφεραν τα σπίτια από το πρώτο το δεύτερο πρόγραμμα, ήταν τα λεγόμενα ευρωπαϊκά κεραμίδια, τέτοιο είχε και ο παππούς μου. Μετά ύστερα έγινε ένα τρίτο πρόγραμμα του επικισμού, οι πυρήνες οι λεγόμενοι, έτσι που να στεγαστούν όλοι οι πρόσφυγες, και αυτοί πια θα αποτελούσαν. Πολλοί δε που ήρθαν,
πήραν χωράφια στη διανομή του 1932 που έγινε, αλλά είχαν φύγει, άλλοι φύγαν και πήγαν σε άλλα και έμειναν τα χωράφια τους, τα σπίτια κλπ. Μας περιγράφεται εικόνες που είναι άγνωστες στους πολλούς, δηλαδή τον απαλό με τα 8 τουρκικά σπίτια που άφησαν οι Οθωμανοί Τούρκοι φεύγοντας το 1922, και ενώ εμείς γνωρίζουμε σήμερα τον απαλό με τα πολλά σπίτια, με τις όμορφες τις μονοκατοικίες, το ισόγειο και το πρώτο πάτωμα ή καμιά φορά και δεύτερο πάτωμα, με τους κήπους γύρω από τα σπίτια, επειδή ο απαλός έχει όμορφο ρημοτομικό σχέδιο. Ενώστε μας λίγο τα δύο άκρα. Το σχέδιο του απαλού έγινε και αυτό το 1932. Φυσικά το 40-41 έγινε μια πάλι επανεκτίμηση του σχεδίου και έγιναν κάτι καταθμίσεις, αλλά τώρα το βασικό είναι αυτό που λέμε, γιατί δοθήκανε και τα σπίτια σε συγκεκριμένα άτομα με συγκεκριμένη παραχώρηση κλπ. Όπου είχε όλοι, όπως είπα, από κάθε περιοχή διάλεζαν τους 4, 5, 6, 7 που κατάγονταν, και τους βλέπεις και σήμερα ακόμα στη σειρά τους, μένουν οι απόγονοι πάντου οπαδείς. Ήθελα να σου πω τώρα, ο απαλός τότε είχε μόνο δύο δέντρα. Είχε δύο μουργές. Άλλο δέντρο δεν υπήρχε. 1922, 23, 25, 28, 30. Δεν υπήρχε. Εγώ, παιδάκι, άκουγα, λέει, στον απαλό δεν γίνονται δέντρα, γιατί έχει αλμύρα, λέει, έχει, ξέρω εγώ τι, έχει... κυκλοφορούσε αυτό το πράγμα. Δεν γίνονται στον απαλό. Ωστόσο και δέντρα έγιναν και σπίτια χτίστηκαν. Και οι απαλιώτες... Γιατί από πού ορμόμενοι, στην πλατεία, εσύ είπα, έχει δύο μουργές. Μια ήταν στον παππού μου το σπίτι μπροστά και μια ήταν στο Σταγκόπουλο, του Μπαρμπαχηλαία. Στην πλατεία του χωριού, δίπλα στο τζαμί, ήταν ένα πηγάδι, το οποίο πηγάδι ήταν νερό, το νερό του ήταν υφάλμηρο, δεν ήταν πόσιμο, το χρησιμοποιούσαν κατά μαρτυρίες, το χρησιμοποιούσαν μόνο για πλύσιμο ρούχων, πιάτων κλπ. Το νερό μεταφέρονταν από μακριά, πατέρα θεολόγη. Μεταφέρονταν από κοντά στο αεροδρόμιο σήμερα. Εκεί είχαν ανοιχτεί, ήταν τα πηγάδια, έλεγαν του παππού του Μανώλη, του Παρασκευά, παππούς μου ήταν αυτός. Έλεγαν του Κοντός, λοιπόν, το πηγάδι. Επειδή εκεί η περιοχή ήταν, το νερό ήταν σε ένα μέτρο, σε ένα μισή μέτρο, τα έκανε αμμώδεις, τα έκανε με τα χέρια, ξέρω εγώ, φτιάχνει ένα πηγάδι. Και εγώ θυμάμαι οι γυναίκες όλες, ας πούμε, τώρα, μέχρι που να έρθει το νερό τώρα, μετά το 50, 55, 58, 60, πότε έρθει το νερό, είχαν την λεγόμενη, ένα ξύλο, ο ξάγκα το λέγανε, το οποίο είχε εγκοπεί από τη μια και από την άλλη και κρεμούσανε τα δοχεία, ας πούμε, τα μπακρύρια που τα λέγανε. Δύο δοχεία. Και πηγαίναν και πέρα νερό από εκεί, και μάλιστα το καλοκαίρι, επειδή το νερό λιγόστευε, το μάζευανε με το αυτό, με ένα κουτί. Με το μαστραπά. Με το μαστραπά. Α, μπράβο. Μετά βγήκαν και οι μαστραπάδες οι αλουμινένοι. Τότε δεν υπήρχαν εγώ. Λοιπόν, μάζευαν νερό από εκεί, πότε ήταν θολό, πότε, και το χειμώνα από τα ριάκια. Που έτρεχαν τα ριάκια. Πήγαινα και εγώ και έφερα νερό το χειμώνα από τα ριάκια. Νερό ήρθε πολύ αργά. Ο Δήμος μας έφερε πάρα πολύ αργά το νερό. Φωτισμός φυσικά δεν υπήρχε. Όλα υποτυπώδη, με τις λάμπες. Θα πάει να πάρεις ένα, όλα τα παντοπουλία, τι θα είχαν? Θα είχαν αλάτι, θα είχαν το γκάζ που λένε, το πετρέλαιο, το φωτιστικό. Θα είχαν λάμπες, θα είχαν σίκα, θα είχαν σταφίδες, θα είχαν ρέγκα, αυτά ήταν τα πιο βασικά που είχε ένα μαγαζί. Και λαμπογιάλια πολλά. Τα λαμπογιάλια έσπαζαν. Έσπαζαν εύκολα. Ήταν τα 5 νούμερο, τα 8 νούμερο, θυμάμαι, μέσα στη λιμάνα μου. Θέλω να πω ότι... Τώρα τις λάμπες στη σημερινή εποχή τις χρησιμοποιούμε μόνο ως αντίκες. Διακοσμητικές. Ναι. Ενώ ήταν οι βασικές, με αυτά διαβάζαμε. Και καμιά φορά τότε πηγαίναμε σχολείο όλη την εβδομάδα, από Δευτέρα πρωί και απόγευμα, μέχρι και το Σαββάτο πρωί και απόγευμα. Και στο γυμνάσιο που πήγα, Σαββάτο είχε πρωί και απόγευμα εγώ. Εγώ μέχρι το 1958. Λοιπόν, έφυγα και πρωί και απόγευμα και το Σάββατο είχαμε. Και επειδή ήμουν και ο μόνος,
πήγαινα με το ποδήλατο, πήγαινα ερχόμενο με τους αέριδες, με τα κρύα, με τα αυτά. Τα πρώτα δύο χρόνια μόνο ο πατέρας μου είχε μου νοικιάσει ένα, έμεινα σε ένα αυτό, γιατί ήμουν μικρός. Μετά όταν ποδάρωσα που λέμε, πήρε ποδήλατο, εκείνο το ποδήλατο και πήγαινα και ερχόμενο με εκείνο το ποδήλατο. Ναι. Άλλος δεν υπήρχε μαθητής γυμνασίου. Μια περιοχή κτηνοτροφική, είχε φτάσει ο παλός να έχει 400-500 γελάδια ζώα. Πολλά. Κτηνοτροφία. Να βλέπεις εκείνη η πλατεία, μια εικόνα να σε δώσει και η πλατεία το πρωί μαζευόνταν εκείνη τα χρόνια. Μήγε σκουνούπια δεν μαζεύεται. 450 ζώα να περιμένουν εκεί τον αγελαδάρι τώρα που θα έρθει να τα πάρει, ώσπο να τα πάρει. Έχει γεμίσει κοπριά όλη αυτή. Όλη η πλατεία. Εκεί καταλαβαίνεις. Λάσπη και κοπριά. Τι γινόταν και πώς περπατούσαμε και πώς τρέχαμε σαν παιδιά. Πού θα πάμε να παίξουμε? Θα πάμε στο τζαμί. Δεν λέγαμε στην πλατεία, διότι δεν ξέραμε τι θα πει πλατεία. Στο τζαμί. Οι εικόνες που μας περιγράφετε δεν έχουν καμία σχέση με τις εικόνες του σημερινού απαλού. Ο απαλός στη σημερινή εποχή. Μόνο να σας πω τώρα εδώ, πατέρα θεολόγη, ότι μου φέρνει στη μνήμη τα παιδάκια όταν πήγα στο σχολείο. Δύο φορές είχα πάει στο σχολείο και τα έκανα μια πατριδογνωσία, ας το πούμε, του τόπου και ρωτάνε δυο παιδάκια, κύριε, μερέντα είχε τότε? Παιδί μου, λέω, τότε οι αγρότες το πρωί από τουρσί, από το τουρσί, το τουρσουζούμ που λένε, βάζαν ψωμί και πιπεριά καυτερή και πηγαίναν να οργώσουν, να αρρώσουν, να οργώσουν. Φτώχεια. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη συμβολή σας εδώ στην εκπομπή μας. Να σας πω όμως για τις μαρτυρίες που μας καταθέτετε. Ότι, να σας πω ότι και το 41 μετά, γιατί δεν πρόλαβαν οι άνθρωποι αυτό ακόμα να γνωριστούν, γιατί μετά, μετά από 20 χρόνια, ξέρω εγώ, από 38 άρχισε να πούμε άλλη περίοδος, η μεταξική περίοδος, μετά άρχισε το 41, ήρθαν οι Βούλγαροι, ξέρω εγώ, τότε έφυγε ο ιερέας, έφεραν Βούλγαρο ιερέα, Βούλγαρο στο σχολείο, άρχισε το ποιος βουργαρογράφεται, ποιος δεν βουργαρογράφεται, άρχισαν μετά, υπήρχαν συνέπειες από των βουργαρογραφέντων και, άρχισε ο Εμφύλιος και τόνα και τ' άλλο. Ήτανε μια περίοδος μέχρι από το 50 του περασμένου αιώνα δακρύβρεχτος και εμάσων. Δύσκολη. Εμάσων. Τώρα λέμε είναι καλά. Εύχομαι να είναι καλύτερα. Διότι περνάει πράγματι πάλι η πατρίδα μας τώρα κάποιες δύσκολες στιγμές για τις οποίες λίγο πολύ όλοι φταίμε, αλλά μπας πες περισσότερο οι πολιτικοί. Εύχομαι και αυτοί να νουθετηθούν, διότι όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, αιρετικών άνθρωπων με τα μία και δευτέρα νουδεσία παρετού. Εμείς δίνουμε ευκαιρίες σε όλους, αλλά μετά την δευτέρα νουδεσία θα τους παρατούμε. Αυτό είναι, γιατί για να πάει η πατρίδα μας ευελπιστώντας να πάει μπροστά με τη βοήθεια του Θεού. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Αλέκο, κύριε Ζήδη. Ακολουθεί μουσικό διάλειμμα.
Πάτερ Αναστάση, είστε ο προϊστάμενος της ενορίας. Πείτε μας από πότε έχει λάβει νομική υπόσταση η ενορία κοιμήσεως Θεοτόκου Απαλού. Να πούμε ότι επίσημα η ενορία υφίσταται από το 1931 με το ΦΕΚ νούμερο 170. Βέβαια ως ενορία υπάρχει από παλαιότερα, από το 1922, που οι πρώτοι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν σε αυτόν τον χώρο και είχαν την ανάγκη και ενός λατρευτικού χώρου. Θα πούμε αργότερα ίσως το πώς λειτουργήσε αυτός ο χώρος. Οπότε ως ενορία μένα από το 1922 ανεπίσημα, επίσημα με το ΦΕΚ 170 από το 1931. Ανατρέχοντας το παρελθόν αναγκαστικά, ζητάμε να μας πείτε πότε χτίστηκε ο σημερινός ναός, η εκκλησία της κοιμήσεως Θεοτόκου, όπως έχει σήμερα στον Απαλό. Τα εγγένεια του ναού έγιναν το 1980. Άρα να βάλουμε κάποια χρόνια πιο μπροστά που αρχίζει να κτίζεται ο ναός. Αυτή θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Θα θέλαμε πώς να μας πείτε μέχρι σε εκείνης της στιγμής. Ο πρώτος λατρευτικός χώρος έτσι που καταγράφεται στο χωριό είναι το παλιό τζαμί. Ήταν ένα κτίσμα αρκετά παλιό και σχεδόν ερείπιο, στο οποίο εγκαταστάθηκαν και το χρησιμοποίησαν ως ναό. Αυτός ο ναός ήταν μέχρι και τη στιγμή που ξεκίνησε να κτίζεται ο καινούριος ναός. Ήταν δίπλα στον σημερινό ναό. Μπορείτε να μας πείτε αν ο Απαλός με την ενορία του συνδέεται με ιστορικά γεγονότα. Όπως είπα στην αρχή ότι πριν το 1931 υπήρχε η ενορία ανεπίσημα με ημερομηνία 1922, άρα είναι συνδεδεμένη η δημιουργία αυτής της ενορίας με την μεταφορά και τη μετακίνηση των πληθυσμών από την Ανατολική Θράκη. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν σε αυτόν τον χώρο ήταν διωγμένοι από τον τόπο τους, από διάφορα χωριά. Με το πέρασμα των χρόνων έχει υλοποιηθεί μερική ή ολική ανακαίνιση του ναού ή αν έχουν γίνει κάποιες προσθήκες? Ναι, πάντοτε για τον σημερινό ναό. Το αρχικό κτίσμα ήταν ένας ναός μιας μικρής ενόριας. Οι ανάγκες βέβαια αυξάνονταν γιατί αυξάνονταν και ο πληθυσμός αυτής της ενορίας. Έγινε μια πρώτη προσθήκη του Νάρθικα, κάποια μέτρα δηλαδή από τον προηγούμενο ναό, και πάλι όμως οι ανάγκες είναι πολύ πιο αυξημένες σε σχέση με το κτίσμα. Πάντως έχουν γίνει προσθήκες, έχει γίνει και μια έτσι περιποίηση του χώρου αυτού. Ο ενορίτης ή ο επισκέπτης μπαίνοντας μέσα στο ναό, τι είδους εικόνες θα συναντήσει? Οι πρώτοι κάτοικοι που ήρθαν σε αυτόν τον χώρο, ίσως και επειδή ήταν από διάφορα χωριά, δεν έφεραν πολλές εικόνες μαζί τους. Οι λίγες εικόνες που έχουμε στα χέρια μας από την περίοδο εκείνη είναι σε κακή κατάσταση. Τις έχουμε βέβαια φυλάξει σε προθήκες επάνω στον γυναικονίτη του ναού. Αυτό που θα δει είναι εικόνες σύγχρονες. Από τις παλές εικόνες μόνο εάν κανείς ανεβεί επάνω στον γυναικονίτη. Ο ναός είναι αγιογραφημένος? Είναι αγιογραφημένος. Όλη η τύχη του ναού είναι αγιογραφημένη και τα τελευταία χρόνια έγινε και ανακαίνιση του τέμπλου και γίνεται μια προσπάθεια να αντικατασταθούν και οι εικόνες του τέμπλου, οι οποίες δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη αξία. Ιστορική αξία. Ιστορική αξία. Μπορεί ο ενορίτης ή ένας επισκέπτης να προσκυνήσει λείψανα κάποιου Αγίου στο ναό σας? Εδώ και περίπου 2,5 χρόνια έχουμε έτσι την τιμή και την ευλογία να έχουμε στο ναό μας ένα μικρό τεμάχιο λειψάνο του Αγίου Δημητρίου. Και έτσι είναι ιδιαίτερη η παρουσία του Αγίου και στο ναό αλλά και στη ζωή της ενορίας, και με το ότι πολλές φορές άνθρωποι που έρχονται να προσκυνήσουν νιώθουν αυτήν την ευλογία, το μύρο αυτό του Αγίου Δημητρίου, αλλά και γενικότερα η αίσθηση της παρουσίας ενός τόσο μεγάλου Αγίου στην ενορία μας, έτσι μας δίνει και εμάς αυτήν την παρουσία του πολύ πολύ έντονα. Κάποια γεγονότα ίσως ατομικά σε ανθρώπους δεν φτάνουν πολύ εύκολα σε εμάς. Θαύματα δηλαδή που να έχουν γίνει από την παρουσία του Αγίου, αλλά το θαύμα της παρουσίας και η ευλογία έτσι
που δίνει στην ενορία μας είναι πολύ έντονη. Επίσης, να πω ότι πριν από λίγες ημέρες ο Σεβασμιότατος με φώναξε και μου παρέδωσε ένα μικρό λειψανάκι από τους 5 νεομάρτυρες της Σαμοθράκης που μαρτύρησαν εδώ στην Μάκρη, και ετοιμάζουμε την λειψανοθήκη, και αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή της κάποια στιγμή θα μας φέρει επίσημα το λείψανο στον Ναό προς προσκύνηση των ενωρητών. Ο σεβασμός των Ορθοδόξων προς τα ιερά λείψανα των Αγίων μας είναι μεγάλος, γιατί και οι Άγιοι των οποίων τα λείψανα διαφυλάσσουμε μέσα στις ιερές λειψανοθήκες, μέσα στους ναούς, μέσα στο ιερό, με το ακίμητο το καντήλι, με τα κεριά να καίνε μπροστά στα ιερά τα λείψανα, είναι έτοιμοι ανα πάσα στιγμή να ακούσουν τις προσευχές μας, και δεδομένου ότι τους έχουμε κοντά μας και σωματικά, αυτή είναι η ιδιαίτερη ευλογία. Καλύπτει τις αισθήσεις μας. Ναι, καλύπτει τις αισθήσεις μας, ότι και οπτικά και ψηλαφούμε. Έχουμε μπροστά μας τον Άγιο ή τους Αγίους και μπορούμε άμεσα να απευθυνθούμε σε αυτούς και να ζητήσουμε τις μεσητείες τους, τις μεσολαβήσεις τους, τις πρεσβείες τους προς τον εντριάδη Θεό, τον οποίον εκείνοι ηγάπησαν πολύ και για τον οποίον κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια, αποκαλύπτοντας μέσα από το είναι τους, μέσα από την ψυχή τους, μέσα από την καρδιά τους, το πόσο τον αγαπούσαν, πράγμα το οποίο όχι μόνο η αγάπη τους αλλά και όλες οι αρετές τους γίνονται για τους πιστούς Ορθόδοξους Χριστιανούς παραδείγματα προς μίμηση. Οφείλουμε να πούμε ότι πρότυπο αγιότητος δεν υπάρχει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Έχουμε τους Αγίους μας, διαβάζουμε τους βίους τους, παίρνουμε τα ονόματά τους προκειμένου να προσπαθήσουμε τρόπον την να μιμηθούμε όχι την αγιότητά τους αλλά τις αρετές τους. Και βεβαίως πάντοτε οι χριστιανοί που γινόμαστε επέτες μπροστά στους Αγίους και μπροστά στην Παναγία και στον Χριστό, να καταθέσουμε τα αιτήματά μας, τα αιτήματα της κοινωνίας μας, τα αιτήματα της οικογένειάς μας, των οικογενειών μας, τα αιτήματα τα προσωπικά της ζωής μας, τα αιτήματα των καρδιών μας, και να διατηρούμε ζεστή την ελπίδα ότι οι Άγιοι θα προσπαθήσουν τουλάχιστον να τα διαβιβάσουν στον Θεό και εκείνος να ικανοποιήσει μέρος ή όλα από τα αιτήματα ανάλογα με το πνευματικό συμφέρον του καθενός από μας. Πάτερ Χρυσοβαλάντη, πείτε μας σχετικά με το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Κάθε πότε τελείται η Θεία Λειτουργία στο ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Απαλό? Πάτερ Θεολόγε, με την ευχή σας τελούμε Θείες Λειτουργίες στον ναό μας, ακολουθώντας την εγκύκλου του Σεβασμιωτάτου που είχε βγάλει ποιες θείες λειτουργίες πρέπει να τελούνται στο ναό και εκτός της εγκυκλίου, όποτε οι πιστοί μας το ζητήσουν. Όταν τιμάται κάποιος Άγιος που τον ευλαβούνται οι πιστοί μας, τελούμε Θεία Λειτουργία και τον Εσπερινό της προηγούμενης ημέρας. Πείτε μας για τον Εσπερινό του Σαββάτου. Τελούμε κάθε Σάββατο το απόγευμα, τώρα που άλλαξε και η ώρα στις 5.30 ώρα, τον Εσπερινό. Κανονικά όπως γίνεται στις ενορίες. Πάτερ Αναστάση, θα μας πείτε μερικά λόγια για το πανηγύρι του ναού σας? Είναι ένα γεγονός πολύ σημαντικό στη ζωή της ενορίας. Προετοιμάζεται ο κόσμος από πολλές ημέρες πριν και βέβαια βοηθάει πολύ και η περίοδος του 15 Αυγούστου με τις παρακλήσεις που ετοιμάζεται ο κόσμος και ψυχολογικά και πνευματικά, ώστε εκείνες οι ημέρες προηγουμένοι και ανήμερα της εορτής έτσι να το ζουν πολύ έντονα αυτήν την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Γίνεται ο Εσπερινός πανηγυρικά με αρτοκλασία, συμμετέχει πολλοί κόσμος στην αρτοκλασία, θέλουν να γιορτάσουν εκείνη την ημέρα, δίνουν τα ονόματα των οικογενειών τους και βοηθούν βέβαια στο να οργανωθεί όλη αυτή έτσι η λατρευτική δραστηριότητα και η ευκαιρία που δίνεται από την Εκκλησία. Ανήμερα βέβαια γίνεται
πανηγυρική Θεία Λειτουργία και να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια ζήτησαν οι ίδιοι οι ενωρίτες μας το βράδυ της παραμονής να γίνεται το απόδειπνο και έρχονται οι γυναίκες και ψάλλουν τα εγκόμια που αναφέρονται στην κοίμηση της Παναγίας. Το έχουμε πολύ έτσι σαν μία εκδήλωση αγάπης και ιδιαίτερης τιμής προς την Παναγία μας. Έθος το οποίο, επιτρέψτε μου να πω σε αυτό το σημείο, ξεκινάει από τα Ιεροσόλυμα, εκεί από την περιοχή της Γεθσημανής, όπου βρίσκεται ο τάφος της Παναγίας μας και το οποίο έχει επεκταθεί, έχει τις προεκτάσεις του σε πολλές ενορίες της Ορθοδοξίας και ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Και βεβαίως εδώ χαιρόμαστε που ακούμε ότι και εσείς τον πανηγυρίζοντα ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Απαλό, μετά τον Εσπερινό της Πανηγύρεως, μαζί με την ακολουθία του Αποδείπνου, ψάλετε τα εγκόμια της Παναγίας. Να πούμε ότι είστε προνομιούχος προς το θέμα του πανηγυριού, γιατί τελείται κατά καλόκαιρα, στην καρδιά του Αυγούστου. Ευνοούν οι καιρικές συνθήκες οι άνθρωποι να έρθουν στην Εκκλησία και αν δεν χωρέσει η Εκκλησία να παραμείνουν έξω στον αύλιο χώρο, ευνοούν εξαιτίας της εποχής οι διοργανώσεις εκδηλώσεων, οι επισκέψεις συγγενών, φίλων, έτσι, οι μετακινήσεις, και να πούμε ότι πολλές φορές το έχουμε χαρεί και εμείς το πανηγύρι που ερχόμαστε από την Αλεξανδρούπολη, άλλοτε στον Εσπερινό, άλλοτε στη Θεία Λειτουργία, ανάλογα με το πρόγραμμα της Μητροπόλεως μας. Κάντε μας μια αναφορά για το μυστήριο της Ιεράς Εξομολόγησης στο ναό σας και στην ενορία σας, Πάτερ Αναστάση. Όλο το χρόνο έχουμε βάλει δύο ημέρες σταθερά, την Τετάρτη το απόγευμα και το Σάββατο μετά τον Εσπερινό, όπου μπορούν οι ενορίτες να εξομολογούνται. Βέβαια, όταν πλησιάζουν οι μεγάλες γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, το 15 Αύγουστο, που αυξάνεται περισσότερο και η ανάγκη των ενωρητών για να προετοιμαστούν, εκεί έχουμε επιπλέον ημέρες οι οποίες ανακοινώνονται εκ των προτέρων και γραπτός αλλά και προφορικά στη διάρκεια των διάφορων εκδηλώσεων στην Εκκλησία μας, και έτσι μπορούν οι άνθρωποι να ετοιμάζονται κατάλληλα για να ετοιμάζουν τον εαυτό τους, είτε να πανηγυρίσουν σωστά αυτές τις μεγάλες γιορτές, είτε να αναπαυθεί και η ψυχή τους περισσότερο έτσι με τον αγώνα που κάνουν τον πνευματικό. Αναπόσπαστο κομμάτι των λατρευτικών συνάξεων αποτελεί το κήρυγμα, μάλιστα, το οποίο η Εκκλησία μας προτρέπει να γίνεται για την οικοδομή και για την πνευματική ενίσχυση των πιστών. Τι γίνεται στην ενορία σας ως προς το θέμα του κήρυγματος? Το κήρυγμα είναι πολύ δύσκολη υπόθεση σε μια ενορία. Και η προετοιμασία βέβαια για το να πει κανείς, να πει λόγια τα οποία θα μπουν στην καρδιά των πιστών. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας κατά παράδοση δεν το εμπιστεύονταν εύκολα στους ιερείς. Το είχε το προνόμιο του κηρύττην ο επίσκοπος, ο οποίος βέβαια δεν μπορεί να είναι σε όλους τους ναούς ταυτόχρονα και να κηρύττει. Γι' αυτό και δίνει αυτήν την δυνατότητα και στους ιερείς να ετοιμάζονται και να κάνουν κάποιο κήρυγμα. Φέτος βέβαια έχουμε έτσι την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε από τον ίδιο τον Μητροπολίτη μας γραπτό το κήρυγμα, το οποίο ακούγεται σε όλη την Μητρόπολη, και έτσι ακούμε έτσι σκέψεις πολύ, πολύ όριμες, πολύ πνευματικές. Βέβαια τα προηγούμενα χρόνια γίνεται κήρυγμα κανονικά. Να σας διακόψω, να κάνω μια παρένθεση, να πω την άποψη ενός παλαιού ιερέα, ο οποίος έκανε κήρυγμα κάθε Κυριακή στην εκκλησία του, και όταν τον ρώτησαν πόσο προετοιμάζεσαι και από πότε προετοιμάζεσαι για να μιλήσεις την Κυριακή το πρωί, και έλεγε ότι η προετοιμασία μου για να μιλήσω την επόμενη Κυριακή ξεκινάει από την προηγούμενη Δευτέρα. Μάλιστα, όλη τη βδομάδα δηλαδή. Ξεκινούσε όλη τη βδομάδα, από τη Δευτέρα, διαβάζοντας, προσπαθώντας να βγάλει το σχεδιάγραμμα, την αρχή, τη μέση, το τέλος, και κυρίως αυτό που ήθελε να πει για να οικοδομήσει, όχι να το πει και να ακουστεί και να τελειώσει και να πει ότι έκανε το κήρυγμα,
αλλά να κάνει το κήρυγμα για να οικοδομήσει πραγματικά τους ενωρίτες του. Όσον αφορά το κατηχητικό, έχουμε κατηχητικό σχολείο στην ενορία σας? Βεβαίως και έχουμε, και μάλιστα έτσι, επειδή είναι μια ενορία που έχει νέο κόσμο, νέες οικογένειες, το σχολείο το δημοτικό αριθμεί 130 μαθητές. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μαθητών στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Οπότε δεν μπορούσε η ενορία να παραβλέψει αυτές τις ηλικίες και έτσι οργανώθηκε το κατηχητικό σχολείο. Έχουμε δηλαδή κατηχητικό και προσχολικής ηλικίας. Οπότε τα παιδιά των νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου έχουν την ευκαιρία να συγκεντρωθούν για λίγη ώρα στο ενοριακό κέντρο, να παίξουν περισσότερο, ώστε να εξοικειωθούν με τον χώρο αυτό. Πότε γίνεται αυτό, ποιες ημέρες? Όλα γίνονται το Σάββατο. Το Σάββατο αρχίζουμε από το μεσημέρι στις 2.30-3 η ώρα και καταλήγουμε οι τελευταίες ομάδες των κατηχητικών του Λυκείου να είναι περίπου στις 6.30 με 7 το απόγευμα. Μετά τον Εσπερινό. Έτσι λοιπόν έχουμε κατηχητικό προσχολικής ηλικίας, κατηχητικό του δημοτικού σχολείου, κατηχητικό του γυμνασίου και κατηχητικό του Λυκείου. Εκτός από το κατηχητικό λειτουργούν κύκλοι μελέτης Αγίας Γραφής για μεγαλύτερους στην ηλικία. Θεωρώ ότι η ενορία του Παλού είναι πολύ ευλογημένη ενορία. Έχουμε έτσι ανθρώπους που μπαίνουν στον κόπο να έρθουν στην ενορία και να μαζέψουν κυρίως τις γυναίκες. Έχουμε δύο τέτοιους κύκλους μελέτης Αγίας Γραφής. Επιπλέον βέβαια έχουμε και την παράκληση, η οποία γίνεται κάθε Τετάρτη προς τιμήν της Παναγίας, και η τελευταία Τετάρτη του μήνα προς τιμήν του Αγίου Δημητρίου, επειδή έχουμε το λειψανάκι του Αγίου Δημητρίου. Και μετά την παράκληση γίνεται περισσότερο μια κατηχητική ομιλία σε αυτούς οι οποίοι είναι στην παράκληση. Πάτερ Χρυσοβαλάντη, υπάρχει φιλόπτωχο ταμείο στην ενορία σας? Επίσημα φιλόπτωχο ταμείο δεν υπάρχει. Όμως υπάρχουν κυρίες οι οποίες έχουν διάθεση να βοηθήσουν, να αγαπούν την ενορία και έχουν διάθεση να βοηθήσουν και είναι κοντά μας και συνεργαζόμαστε με αυτές τις κυρίες. Οπότε όταν υπάρχει ανάγκη σε κάποια οικογένεια ή σε κάποιον άνθρωπο που μένει μόνος του, μελετούμε την περίπτωση και βοηθούμε ανάλογα. Μάλιστα. Όταν χρειάζεται. Μάλιστα. Πάτερ Αναστάση, λειτουργεί ενοριακό κέντρο στον Απαλό? Έχουμε την αίθουσα δίπλα στον ναό που μας βοηθάει πάρα πολύ, ώστε να έχουμε δραστηριότητες αρκετές. Έτσι λειτουργεί ένα εντευκτήριο κάθε Παρασκευή για τους μαθητές. Είναι η μέρα όπου χαλαρώνουν τα διαβάσματά τους και τα φροντιστήριά τους. Οπότε περνούν σχεδόν όλα τα παιδιά του κατηχητικού σχολείου από τις 6 περίπου το απόγευμα που ανοίγουμε μέχρι 8.30-9 το βράδυ και παίζουν στο χώρο αυτό. Επίσης έχουμε μια πολύ ωραία χοροδία παραδοσιακού τραγουδιού, όπου κάθε Τετάρτη στον χώρο αυτό έτσι κάνουν τις πρόβες τους. Και επίσης για τα μεγαλύτερα παιδιά του Λυκείου, μία φορά το μήνα αυτός ο χώρος δίνει τη δυνατότητα στο να δουν μία ταινία, την οποία και μετά και τη συζητούμε. Η ενορία σας συνεργάζεται με άλλους τοπικούς φορείς, δηλαδή με πολιτιστικούς συλλόγους που πιθανόν να υπάρχουν, με καλλιτεχνικούς συλλόγους, με αθλητικούς συλλόγους ή με το Δήμο? Υπάρχει ο πολιτιστικός σύλλογος του Απαλού, ο οποίος έχει πολλές δραστηριότητες, και τα παιδιά που είναι στο κατηχητικό σχολείο, τα πιο πολλά παιδιά συμμετέχουν και στον πολιτιστικό σύλλογο. Έχουμε άριστη συνεργασία. Όλα τα χρόνια που είμαι στην ενορία αυτή, πάντοτε έτσι με πολύ καλή διάθεση να βοηθήσουν και στις οργανώσεις των πανηγυριών μας, αλλά και σε άλλες έτσι δραστηριότητες, και εμείς προς αυτούς, αλλά και ο πολιτιστικός σύλλογος προς εμάς. Επίσης με τις υπηρεσίες του Δήμου έχουμε άριστη συνεργασία. Όσες φορές και αν χρειάστηκε η βοήθειά τους, είχαν όλη την διάθεση και την προθυμία να βοηθήσουν στο μέτρο που μπορούν να βοηθήσουν. Και βέβαια για τον λόγο αυτό, έτσι να πω και αφού μας δίνεται αυτή η ευκαιρία, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου για όσες φορές μέχρι τώρα έχουν βοηθήσει και την διάθεση που έχουν πάντα να βοηθούν όταν τους χρειαζόμαστε. Απαλός Εύρου, ενορία κοιμήσεως Θεοτόκου Απαλού.
Αγαπητοί και σεβαστοί πατέρες, ευχαριστούμε και εμείς εσάς που ήσασταν κοντά μας και μας μιλήσατε για την ενορία σας, για την ενορία κοιμήσεως Θεοτόκου του Απαλού και για την ενοριακή ζωή. Ευχαριστούμε επίσης και εσάς κύριε Αλέξανδρε Κυριαζίδη για την εδώ παρουσία σας. Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας για να μας παρουσιάσετε το παρελθόν και το παρόν του χωριού σας. Ένα τελευταίο πριν κλείσουμε, επιτρέψτε μου να διαβάσω ακόμη ένα ποίημα μέσα από το βιβλίο του Δημοτικού Σχολείου για την Ιστορία του Απαλού, ποίημα το οποίο είναι γραμμένο από τον καλεσμένο μας, τον κύριο Αλέξανδρο Κυριαζίδη, και το ποίημα επιγράφεται θύμησες. «Καβάλα στο γοργόφτερο της φαντασίας άτη, ο νους μου εταξίδεψε σε χρόνια αλλαργινά. Στα μέρη που με φώτισε η πρώτη ηλιαχτίδα κι στα δρομάκια που παίζα με τ' άλλα τα παιδιά. Μια λάνα πέραντι το κέντρο, η πλατεία, κατά μεσής εδέσποζαν σχολείο και εκκλησία. Ένα χαμηλοτάβανο σαν τρόγλι καφενείο και ολόγυρα ολόλευκα σπιτάκια χαμηλά. Χαράματα για το σχολείο, σχεδόν χωρίς βιβλία, σαν της καμπάνας ο αχός σήμανε στο χωριό. Με σάκα ως το γόνατο, στον ώμο περασμένη, και με ένα ξύλο για φωτιά από οξιά ξερό. Το καμπανάκι ήταν ταμπόνι από τα τρένα, κρεμότανε από χοντρό κλονί μιας τζιτζιφιάς. Τον ήχο του τον γνώριμο τον χάριζε για χρόνια, σε εποχές αλωτινές, σαν σήμαντρο εκκλησιάς. Στους άγουρους και ανέμελους τους παιδικούς μου χρόνους, τους νεφελώδεις τους καιρούς μιας δύσκολης γενιάς, στα αποκαίδια ψάχναμε τα παιδικά παιχνίδια από μινάρια των καιρών εμφύλιος συμφοράς. Θυμάμαι γέροντες κυφτούς, γριές σταφιδιασμένες, απ' της δουλειάς τον γάματο του θέρου στο λιοπύρι, μορφές απλές και μίζερες, αδρά χαρακωμένες, κλωσογενιά που γεύτηκε του αιώνα το ποτήρι, χρόνια σκληρά και αβέβαια, αδελφοματωμένα, που τις καρδιές κουρσέψανε από ιδανικά, κάναν το αίμα το θολό αδερφοκτόνο βόλι, γράφοντας μια εποχή με τίτλο «Συμφορά». Αγαπητοί μας ακροατές, ευχαριστούμε και σας που μείνατε και σήμερα κοντά μας. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με μια νέα ενορία της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Μέχρι τότε, ευχές και ευλογίες. Οι ενορίες της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως διηγούνται την ιστορία τους. Μια εκπομπή γνωριμίας με τις ενορίες της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως μέσα από αφηγήσεις ενορητών. Μια εκπομπή που φιλοδοξεί να μας γνωρίσει και να μας φέρει πιο κοντά στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας. Συντονίζει και παρουσιάζει ο πατήρ Θεολόγος Κωστάκης, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως.